Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Είναι η ζωντανή εκπομπή που μας βλέπετε κάθε Παρασκευή στις 7 η ώρα και σήμερα είμαστε κοντά σας για να παρουσιάσουμε ένα διαχρονικό ζήτημα, για να λύσουμε πολλές απορίες που πολλές φορές μας έχετε ρωτήσει μέσα από την εκπομπή μας. Σήμερα λοιπόν, όπως θα δείτε, το θέμα έχει να κάνει με τις εορτές του 12ημέρου, την έννοια του χρόνου, η αξιοποίηση του χρόνου, η λειτουργική ζωή. Όλα αυτά θα τα δούμε σαφώς μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής που βρίσκεται και σήμερα κοντά μας για να ακούσουμε τις απόψεις του. Σήμερα όμως έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Βασίλειο Κοκολάκη, όπου είναι εφημέριος του Τιμίου Σταυρού Χολαργού. Και πριν περάσουμε στον πατέρα Βασίλειο και ακούσουμε. Πατέρα Βασίλειο, καλησπέρα. Χριστός Γιαννάτε σε όλους τους τηλεθεατές. Χρόνια πολλά. Στον κύριο Ατζακλή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Να ακούσουμε τις απόψεις, να συζητήσουμε όλοι μαζί το θέμα που έχουμε να αναλύσουμε. Θέλω απλά να πω στο τηλεοπτικό κοινό και θα σας δώσω αμέσως το λόγο να μας πείτε κάποιες πληροφορίες για την εστία των ματερικών μελετών που είστε γραμματέας. Διότι πολλές φορές, πατέρα Βασίλειο, μας παίρνουν πολλοί άνθρωποι. Ρωτάνε, έχουν προβλήματα στο να βρουν κάποια δουλειά, φτωχοί άνθρωποι ζητούν κάποια τροφή, ζητούν κάποια χρήματα. Όλα αυτά, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε ένα εκπομπή και το λέμε στους αγαπητούς φίλους, είναι να προβάλλουμε ανθρώπους όπως είστε εσείς, που ανήκετε σε μια μη κυβερνητική οργάνωση. Στην πορεία θα προσιάσουμε και άλλους διακεκριμένους ανθρώπους και ανθρώπους που ασχολούνται με την φιλανθρωπία και θα σας δώσω αμέσως το λόγο, απλά να υπενθυμίσω ότι η εστία ονομάζεται εστία πατερικών μελετών και ένα από τα σημαντικά στοιχεία που θα μας πείτε εσείς τι ακριβώς κάνει είναι ότι βοηθάει πολλές φορές ανθρώπους που δεν έχουν εργασία και γίνεται μια προσπάθεια δίδοντας κάποια βιογραφικά, όλα αυτά θα μας τα αναλύσετε, γιατί ο κόσμος θέλει και εμείς αυτό προσπαθούμε εδώ κάθε Παρασκευή με τον κύριο Ατζακλή να μιλήσουμε για το θεωρητικό κομμάτι, να μιλήσουμε για τους λόγους της πίστεως, να μιλήσουμε για την αρχαία ελληνική γραμματεία, καθώς είστε και πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς όπως αναγράφεται και στον τίτλο καθηγητής θεολογίας, αλλά και πτυχιούχος και εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, άρα και υπερπολίτεχνος, καθώς έχετε και 7 παιδιά. Όλα αυτά τα λέμε για να σας γνωρίσει και ο κόσμος. Και θέλω στο σημείο αυτό να ακούσετε κι εσείς, κύριε Ατζακλή, τον πατέρα Βασίλειο να μας μιλήσει λίγο για την εστία των πατερικών μελετών και τις εκδηλώσεις που κάνουν και την στήριξη, γιατί πρέπει να βγουν τέτοια θέματα, πρέπει να προβληθούν, κύριε Ατζακλή, αγαπητοί φίλοι, άνθρωποι που πασχίζουν και δίνουν το είναι τους, την καρδιά τους για να βοηθήσουν την πατρίδα μας που στην χρονική περίοδο, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχει κρίση, η πνευματική κρίση, η οικονομική κρίση, η κρίση των αξιών, η ηθική κρίση, όλα αυτά, αλλά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, ακολουθώντας τα λόγια του Θεάνθρωπου Ιησού Χριστού. Πατέρα Βασίλειε, να είστε καλά, σας ευχόμαστε και καλή χρονιά. Ήδη μου κάνατε μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή. Να ευχαριστήσουμε πρώτα και το κανάλι Κόντρα για αυτή την ευκαιρία που μου δίνει για να μιλήσω για την εστία. Και εσάς προσωπικά, κύριε Φουντουλάκη, και καλά. Κύριε Ατζακλή. Ευχαριστούμε. Η εστία των πατερικών μελετών έχει ιδρυθεί πρόσφατα, εδώ και ένα χρόνο, η μέρα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, για να έχουμε τις ευχές του και τις ευλογίες του, αλλά και σαν συμπαραστάτη τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος λέει ότι το ελληνικό έθνος είναι ο οφθαλμός και ο διδάσκαλος όλης της οικουμένης. Γιατί ιδρύθηκε αυτή η εταιρεία? Επειδή, όπως είπατε και πριν, έχουμε φτάσει στα όρια μάλλον πάσης φύσεως κρίσης. Έχουμε φτάσει στην κρίση της εθνικής κυριαρχίας, της παιδείας, της εθνικής ασφαλείας, της οικονομίας, της εκκλησιαστικής, τώρα αυτά που γίνονται, τα απαράδεκτα που γίνονται με τον Γέροντα Εφραίμ. Έχουμε φτάσει στη συγχώνευση σχολείων, στο κλείσιμο νοσοκομείων, στο κλείσιμο μονάδων εντός των νοσοκομείων, στους δυσβάστακτους τυραννικούς φόρους, με την απαράδεκτη δανειακή σύμβαση, με την ηθική κατάπτωση, που τώρα, ας πούμε, τι να πει κανένας που η ίδια η ομοφιλοφιλία προτείνεται σε ένας τρόπος ζωής. Η ελεύθερη συμβίωση, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων, όλα αυτά λοιπόν έπρεπε κάπως από έναν επίσημο φορέα να αντιμετωπιστούν.
Έτσι λοιπόν, θελήσαμε κάποιοι ιερείς μαζί με έναν δικηγόρο να δημιουργήσουμε έναν επίσημο φορέα πλέον. Και αυτοί οι ιερείς είναι ο πατήρ Σαράντης Σαράντος, που είναι εφημέρος στην κοίμηση της Θεοτόκου στο Μαρούσι. Ο πατήρ Ιωάννης ο Φωτόπουλος, που είναι στην Αγία Παρασκευή στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Ο πατήρ Αντώνιος Μπουσδέκης, που είναι στον Άγιο Νικόλαο στην Νίκαια, εφημέριος. Ο υποφαινόμενος, που είμαι στον Δήμο Σταυρό στον Πολάργο. Και ο δικηγόρος Παραρίο Πάγο Χρήστος Παπασουτηρίου, ιδρύσαμε αυτή την εταιρεία. Έδρα της είναι το Μαρούσι, έχει στο Μαρούσι, στην οδό Βορείου Πύρου 47. Τηλέφωνο είναι 8025211 και fax 8025227. Έχουμε και ηλεκτρονική έτσι, διεύθυνση που είναι με λατινικούς χαρακτήρες estia.pm@gmail.com. Σαν σκοπή τώρα της εταιρείας, πολύ πολύ σύντομα, είναι πρώτον η μελέτη της ελληνικής λειτουργικής γλώσσας, αλλά και της πατερικής γραμματείας. Είναι η προάσπιση της Ορθοδόξου πίστεώς μας έναντι πάσης αιρέσεως και θρησκείας. Είναι η αντιπαράθεσή μας με τοποθετήσεις, με θέσεις που ακούγονται κατά καιρούς, όπως έχει μπει γιόγκα στα σχολεία, όπως οι μεταμοσχεύσεις. Και επίσης είναι οι προτάσεις που γίνονται πλέον προς κρατικούς φορείς αλλά και προς την Ιερά Σύνοδο πάνω σε θέματα που έχουν να κάνουν παραδείγματος χάρη με την διατήρηση των θρησκευτικών στα σχολεία, με την κάρτα του πολίτη, με τον ΆΜΚΑ, με θέματα παιδείας, οικονομίας κτλ. Όμως θα πρέπει να μην ξεχάσουμε ότι και πράγματα έτσι πολύ πολύ πρακτικά. Κάθε Δευτέρα, 5 με 8, στη Βορέα Βιβλιοθήκη στο Μαρούσι, γίνονται μαθήματα φιλολογικά και θεολογικά, ερμηνευτικά. Την πρώτη ώρα την εφερώνουμε στη Θεία Λειτουργία, τη δεύτερη ώρα σε πατερικά κείμενα, την τρίτη ώρα σε τροπάρια επίκαιρα της Εκκλησίας μας. Οπότε ο κόσμος να αισθάνεται να ζει την Εκκλησία και βιωματικά. Μια που είπαμε και στην αρχή ο κύριος Βουντουλάκης για αξιοποίηση του χρόνου, είπαμε είμαστε τώρα στο 12ήμερο μέσα, πώς αξιοποιούμε τον χρόνο μας. Εκτός από αυτό, έχει φτιαχτεί ένα γραφείο ευρέωσης εργασίας. Ναι, αυτό θα σας ρωτήσω, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί για να καταλάβει ο νέος άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, γιατί στην εποχή μας η ανεργία έχει φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσό, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Πρακτικά λοιπόν, να δούμε πώς μπορεί να βοηθηθεί ο νέος άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτου ηλικίας, τι ακριβώς κάνετε. Και επίσης, πριν προχωρήσετε, απλά να πούμε ότι τα τηλέφωνα υπάρχουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο της εστίας. Αν κάποιος δεν πρόλαβε πριν που τα είπατε, να τα συγκρατήσει, μπορεί να πάρει και να μάθει πληροφορίες ή να ρωτήσει για τις ώρες που είπατε που μπορεί κάποιος να πάει στο γραφείο ή τα τηλέφωνα, όλα αυτά. Για πείτε μας στο συγκεκριμένο σημείο της εργασίας. Κάνει αυτό το γραφείο ευρέωσης εργασίας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 11 με 1 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα. Άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν για εργασία πηγαίνουν εκεί με κάποιο βιογραφικό, περνούν από συνέντευξη. Αλλά και άνθρωποι εργοδότες οι οποίοι ψάχνουν για υπαλλήλους πάλι απευθύνονται εκεί. Για να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που αναζητούν εργασία. Με την όποια αμοιβή, μην θεωρήσουμε ότι θα είναι πια το υπέρογο ποσό που θα λύσει τα πάντα, με την όποια ταπεινή αμοιβή, ακόμα και για πολύ απλές διακονίες, θα λέγαμε, όταν έχει ο άλλος, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να πάει τα παιδιά του στο σχολείο και δεν έχει άνθρωπο να πάει να τα πάει το πρωί και να τα φέρει το μεσημέρι. Ή μια γιαγιά, ένας παππούς, ο οποίος θέλει να πάει σε κάποιο νοσοκομείο, θέλει να πάει στο γιατρό για τα φάρμακα, ή πρέπει κάποιος να πάει στο σπίτι να κρατήσει κάποιον άνθρωπο κατάκητο, να προσφέρει κάποιες εργασίες, έτσι, ή να βάψει, ή υδραυλικά, ή έστω ανταλλαγή σε είδος. Και αυτό προτείνουμε σε αυτό το γραφείο ευρέωσης εργασίας. Οπότε. Έτσι, αυτό είναι ένας βασικός τομέας. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει απάντηση, κύριε Θουδουλάκη. Βεβαίως. Θα πάρουμε απάντηση. Βεβαίως. Έτσι, και επίσης, εκτός από αυτό το κομμάτι, να το ολοκληρώσω. Ναι, βεβαίως. Γίνονται, οργανώνουμε κατά περιόδους ημερίδες, συλλαλητήρια, δίνονται εκπομπές σε ραδιόφωνο και σε τηλεόραση, οργανώνονται παρουσιάσεις βιβλίων. Όπως τώρα πρόσφατα για τις 14 Ιανουαρίου ημέρα Σάββατο, 4 με 9 το απόγευμα, οργανώνουμε ημερίδα περί της κρίσης στην Ελλάδα και προτάσεις για την υπέρβασή της, αυτός είναι ο τίτλος, τα αίτια της κρίσης στην Ελλάδα και προτάσεις για την υπέρβασή της, στο Πολεμικό Μουσείο. Όπου ομιλητές θα είναι ο πατήρ Σαράντης Σαράντος, ο πατήρ Γιώργιος ο Μεταλλινός, ο πατήρ Αθανάσιος ο προηγούμενος του Μεγάλου Μετεώρου, ο κύριος Δημήτρης Καζάκης, οικονομολόγος,
Και ο κύριος Χρήστος Παπασωτηρίου, που είναι ο δικηγόρος της εστίας που είχα προαναφέρει. Επίσης θα γίνουν παρεμβάσεις από τον κύριο Πατούλη, ο οποίος είναι δήμαρχος Αμαρουσίου και γιατρός, γνωστός και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Από τον κύριο Τάσο Καρέλα, ο οποίος είναι ηλεκτρονικός ΜΜΕ και εκπρόσωπος της ΠΡΑΟΣ, Πρωτοβουλία Αντιρρησιών Ορθοδόξου Συνειδήσεως. Θα ακολουθήσει συζήτηση. Και πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ, πολύ έτσι. Ωραία. Θα έχετε στη συνέχεια, πατέρα Βασίλη, να μας. Όπως είχε γίνει και στη Φιλοσοφική 31 Τρίτου του 2011, άλλη μερίδα με θέμα ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώματα. Θα δοθεί η ευκαιρία και στη συνέχεια της εκπομπής να μας πείτε και άλλες σκέψεις σας. Νομίζω, και όλα αυτά. Και Τζακλή, πώς τα βλέπετε όλα αυτά. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Ότι ο πατέρας Βασίλης μας διαφώτισε για μια κίνηση η οποία είναι πρωτοποριακή για την Ελλάδα, οπωσδήποτε. Που είναι καλό να το μάθουν και οι συμπολίτες μας. Τα πράγματα στον αυτόματο πιλότο, σαν να μην συμβαίνει ας πούμε, τίποτα στην Ελλάδα. Πρέπει να ανασκουωθούμε. Αυτή είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει όχι μόνο από τον πατέρα Βασίλειο και τους άλλους πατέρες, αλλά και από άλλους ανθρώπους, από ανθρώπους των γραμμάτων, από ακαδημαϊκούς, που να προσφέρουν και αυτοί ό,τι μπορούν στην πνευματική αυτή τράπεζα που σχηματίζεται τώρα, όπως κατάλαβα, έτσι, για λύση και των προβλημάτων, και των εκπαιδευτικών προβλημάτων και των ηθικών προβλημάτων, έτσι, και των πνευματικών προβλημάτων. Διότι, πατέρα Βασίλειε, έχουμε πει πολλές φορές με τον κύριο Φουντουλάκη στην εκπομπή μας ότι το πρόβλημα της Ελλάδος είναι περισσότερο πνευματικό, έτσι, παρά υλικό και οικονομικό. Υπάρχει και αυτό το οικονομικό πρόβλημα, αλλά είναι απότοκο μιας γενικής χαλαρώσεως των ηθών, η οποία τραβάει όχι 5 και 10 χρόνια, αλλά ολόκληρη πεντηκονταετία, θα έλεγα εγώ. Συγγνώμη. Από τότε που αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε, δηλαδή, τι είναι η καινούργια αυτή κατάσταση, πώς μπορεί να ζήσει κανείς μαζί με τους άλλους λαούς. Και είδατε ότι τελικά εκείνο που καταφέραμε ήταν να καταλάβουμε, μετά πολύ αργά, πάρα πολύ αργά, κατόπιν, να καταλάβουμε ότι δεν ήταν για το καλό μας αυτή η ένωση που έγινε και ότι ίσως μας ζημίωσε πνευματικά, ηθικά και οικονομικά. Όμως εγώ, πριν να πάμε στο διάλειμμα μας, θα ήθελα, πατέρα Βασίλη και κύριε Φουντουλάκη, να σας πω δύο λόγια για τις ερωτήσεις που μας κάνει εδώ ο κόσμος, αλλά όχι μόνο σε αυτές τις εκπομπές και σε άλλες εκπομπές παλιότερα στο παρελθόν. Λοιπόν, πολλοί προβληματίζονται επειδή υπάρχει και αυτή η κοινωνία τώρα που είναι σαν πόλη πολιτισμική, έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε και άλλους ανθρώπους, αλλοφρίσκους τώρα στο αναγκαστικά. Να πούμε τις διαφορές που υπάρχει μεταξύ του Χριστού και των άλλων αρχηγών. Αν μου επιτρέψετε πριν να. Πρέπει να περάσουμε μετά και. Ναι, μετά πρέπει να. Στο 12ήμερο και ποιες εορτές. Ναι, βεβαίως. Όλα αυτά να τα συντήσουμε λιγάκι. Ναι, πείτε μας λίγο λοιπόν, και να προχωρήσουμε. Θα απαντήσω στην κυρία που μας έκανε την ερώτηση και σε άλλους μέσω αυτού. Μέσα αυτή τη ερωτήσεω και σε άλλου ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει τι διαφορέ μεταξύ Χριστού και άλλων ιδρυτών εντό εισαγωγικών θρησκειών. Λοιπόν, και θα του πω το εξή: ότι ο Χριστό μα, γιορτάζουμε τη γέννησή του αυτέ τι μέρε και θα διάγουμε τώρα το 12ήμερο, σε λίγο θα τελειώσει. Δεν έχει προφητευτεί άλλο άνθρωπο στον κόσμο, πατέρ Βασίλεια, όπω ο κύριο Σιμών Ιησούς Χριστό. Με 300 περίπου προφητείε υπολογίζεται η νήξη περί τη ύπαρξεώ του μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Από όλους τους προφήτες Παλαιάς Διαθήκης. Μα όλους τους προφήτες Παλαιάς Διαθήκης. Μηδενός εξαιρουμένα. Από τον Ισαΐα που λέγεται ο πέμπτος Ευαγγελιστής, μέχρι και τον Δαβίδ, ο οποίος είναι υμνογράφος της Εκκλησίας μας, ο πρώτος υμνογράφος της Εκκλησίας μας, με τους περίφημους ψαλμούς του. Ένα τον, λοιπόν, το κρατούμενο. Κανείς δεν προφητεύτηκε από τους άλλους. Δεύτερον, κανείς δεν αναστήθηκε από τους άλλους. Δεν έχουμε αναστάσεις ούτε του Βούδα, ούτε του Μωάμεθ, ούτε του Μωυσή, ούτε οποιονδήποτε άλλων Αγίων, ας πούμε εντός εισαγωγικών, όπως τους λέμε, ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης. Κανείς από τους άλλους δεν αναστήθηκε. Έχουμε τον κενό τάφο του Χριστού, τον Άγιο Τάφο, από τον οποίο για επισφράγηση αυτής της ανωτερότητος του Χριστού έναντι όλων των άλλων ανθρώπων, βγαίνει το Άγιο Φως κάθε Μέγα Σάββατο, το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Και κανείς, πατέρ Βασίλη, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί φίλοι, δεν έχει γράψει ποτέ αυτή την ασύλληπτη επί του όρους ομιλία που έδωσε ο Χριστός μας και την εγγράψαν οι Απόστολοι του και οι Ευαγγελιστές του, αλλά και κανείς δεν είπε να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Ήταν αδιανόητο στην προ-Χριστού εποχή να υποθεί αυτό το πράγμα, να αγαπάς τους εχθρούς. Θα σου λέγανε ότι είσαι τρελός, αν το λέγεις αυτό. Και συγγνώμη να κάνω, κύριε Τζακλή, και μια παρένθεση. Διάλογο θέλουμε. Στο θέμα του Παναγίου Τάφου το παίρνει πρώτο στο φως ο Ορθόδοξος Πατριάρχης. Και βέβαια, αυτό να σημειωθεί. Γιατί μπορεί κάποιο να πει εντάξει. Πολύ σημαντικό κι αυτό. Το παίρνω και πολύ σημαντικό κι αυτό. Μετά, είναι κάτι το
έτσι άνευ λόγου το γεγονός ότι όλη η ανθρωπότητα λέει προ Χριστού και μετά Χριστόν. Δεν είναι αυτό ένα γεγονός ότι ο Χριστός ήρθε και διχοτόμησε την ιστορία της ανθρωπότητας. Την έβαλε σε δύο χρόνους. Δηλαδή, στο προ της γεννήσεώς του και στο μετά της γεννήσεώς του. Πώς το βλέπουμε αυτό σαν τυχαίο γεγονός τη στιγμή που όλη η ανθρωπότητα, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, νομίζω, λένε σήμερα για το προ Χριστού και μετά Χριστόν. Παλιά προ Χριστού δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχε ναι. Αποκτήσεως δρόμης υπολογίζαμε. Έτσι, θα δούμε και μια ευκαιρία να τα πούμε και περισσότερο σε μια άλλη εκπομπή, αλλά είναι καλά κάνετε και τα μάστα. Ναι. Αυτά λόγω των ημερών πρέπει να τα υποθούμε. Διακρίσεις και τα λοιπά. Και να πούμε και το άλλο, το σοβαρότερο ναι. Από όλα και να σας δώσω το λόγο μετά. Ναι, ναι, για πείτε μας, ναι. Το σπουδαιότερο από όλα. Έχουμε Αγίους πουθενά σε όλη τη γη που να κάνουν θαύματα εκτός από την Ορθοδοξία. Αναγκάζονται οι αιρετικοί να μας λένε ότι δεν υπάρχουν Άγιοι. Μα το Άγιο Πνεύμα σταμάτησε να κάνει Αγίους, δηλαδή τι λέει η Πεντηκοστή, τι λέει ο Χριστός στην Πεντηκοστή, θα κάνετε θαύματα όπως έκανα εγώ και περισσότερα από μένα. Γιατί το λέει αυτό? Διότι το Άγιο Πνεύμα κάνει Αγίους μέχρι σήμερα. Ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Εφραίμ και όλοι οι άλλοι οι πατέρες που, είναι, που θεωρούνται Άγιοι και θα αγιοποιηθούν σιγά σιγά, διότι είναι στη συνείδηση του κόσμου είναι Άγιοι και όσοι τους έχουν δει πραγματικά μίλησανε για εξαιρετικές μορφές αυτού του αιώνα. Έκαναν θαύματα. Σου λέγανε το όνομά σου μόλις πήγαινε. Σου λέγανε τι πρόβλημα έχεις αμέσως μόλις σε βλέπαν. Όλα αυτά μας δείχνουν ότι η Ορθοδοξία έχει υπεροχή απέναντι όλων των άλλων θρησκειών και να μάθουν οι άλλες θρησκείες αυτά τα ωραία πράγματα της Ορθοδοξίας και να καταλάβουν ότι ο Χριστός είναι ο μόνος, διότι είναι και θεάνθρωπος που δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Άλλος θεάνθρωπος δεν υπάρχει. Ένας ο μοναδικός είναι ο Χριστός. Αυτά για τις ερωτήσεις που μας έκανε η αγαπητή φίλη, γιατί μου λέει να πιστεύω στον Χριστό και όχι σε κάποιον άλλον. Ιδρυτή θρησκείας. Και της είπα να πιστεύεις στον Χριστό γιατί αναστήθηκε, γιατί προφητεύτηκε, γιατί βγαίνει Άγιο Φως, γιατί έχει τους Αγίους του που θαυματουργούν μέχρι σήμερα. Και αν ρωτήσεις έναν Άγιο, δεν μου λες, έλα εδώ, πώς θα κάνεις αυτά τα θαύματα? Ξέρετε τι σας λέει? Με τη δύναμη του ονόματος του Χριστού. Προσέχτε, όποιος πει ότι έχω μαγνητισμό και κάνω θεραπείες με τα χέρια, εγώ με τα πόδια, με τα μάτια, αυτός είναι αντίχριστος. Κουδίσα Άγιος από γενέσεως Ορθοδοξίας μέχρι σήμερα. 20 αιώνες είπε ότι εγώ κάνω τα θαύματα μόνος μου. Δεν μπορεί να κάνει κανένας άνθρωπος τα θαύματα μόνο του, κύριε Φουντουλάκη. Έτσι. Ουδής άνθρωπος. Να δούμε λοιπόν. Μόνο με την βοήθεια του. Βεβαίως, κύριε Τσακλή, να δούμε λίγο, πατέρα Βασίλη, όταν είναι και ο τίτλος της σημερινής ζωντανής της εκπομπής. Ναι. Μιλάμε για το δεκαήμερο. Το ακούμε πολλές φορές. Να ξεχωρίσουμε, να δούμε λίγο τις βασικές εορτές που εορτάζουμε αυτή τη χρονική περίοδο και στην πορεία, στη συνέχεια της εκπομπής μας, να δούμε την αξιοποίηση του χρόνου, όταν οι μεγάλοι πατέρες εκκλησίας έλεγαν χρόνο τι εννοούσαν. Να τα δούμε λίγο αυτό. Να δούμε λοιπόν πρώτιστα τις εορτές του δεκαημέρου. Ναι. Ξεκινάει πρώτα απ' όλα αυτή η περίοδος, το δεκαήμερο από τα Χριστούγεννα και τελειώνει στα Θεοφάνεια και με μια μικρή επέκταση στη σύναξη του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Αλλά ενδιάμεσα μεσολαβούν και κάποιες άλλες εορτές που δεν τους δίνουμε πολλές φορές σημασία, όπως 26 Δεκεμβρίου, που έχουμε τη σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπως 27 που είναι Δεκεμβρίου, που είναι το Αγίου Πρωτομάτωρο Στεφάνου, 29 Δεκεμβρίου, που είναι η σφαγή των 14.000 υπήρων. Πατέρα Βασίλη, πρέπει να περάσουμε στο διάλειμμα σας, συγγνώμη. Ναι, και θα επανέλθουμε πολύ σύντομα για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Αγαπητοί φίλοι, σε πολύ σύντομα θα είμαστε και πάλι κοντά. Πέντε βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους φιλοθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. Συντή και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Βιοευτυχία. Πατησίων 32. Ελάτε να λύσουμε μαζί το σπουδαιότερο θέμα της ζωής σας. Να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε μια σωστή, ταιριαστή, ευτυχισμένη οικογένεια. Να βρείτε το τέρι σας γνωρίζοντας πρώτα τον εαυτό σας. Βιοευτυχία. Πατησίων 32.
Τηλέφωνο 211-300-1700. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Το θέμα που αναλύουμε στη σημερινή εκπομπή είναι το 12ήμερο και ο χρόνος. Και πριν περάσουμε στον πατέρα Βασίλειο, λέγαμε για όσους άνοιξαν τώρα τους δέχτες τους. Μιλούσαμε από την αρχή για την εστία πατερικών μελετών που είναι γραμματέας ο πατήρ Βασίλειος. Μας εξηγούσε τις δραστηριότητες της εστίας. Μας είπε και ο πατήρ Βασίλειος επίσης και άλλα στοιχεία μας έδωσε γενικότερα και τις δραστηριότητες, την ημερίδα που θα κάνει η εστία αυτή. Τα τηλέφωνα υπάρχουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και για όσους ενδιαφέρονται, επειδή ο χρόνος τώρα είναι ένας χρόνος χαλάρωσης αυτές τις μέρες από τις δραστηριότητες των ανθρώπων, υπάρχουν όλα τα στοιχεία στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα 5 βιβλία που εγώ έχω γράψει που ομιλούν για τα θέματα των εκπομπών, ομιλούν για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, για τους πατέρες Εκκλησίας και έχω γράψει ένα ειδικό βιβλίο που μιλάει για την ιδέα του χρόνου. Ο χρόνος όπως εμφανίζεται στους αρχαίους φιλοσόφους και αργότερα, ποια είναι τα κοινά σημεία και οι διαφορές που υπάρχουν με τις μεγάλες πατερικές μορφές και τα 5 αυτά βιβλία υπάρχουν και σε όλων 114 και σε μεγάλα κεντρικά βιβλιοπωλεία των Αθηνών. Μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και επίσης και ο κ. Ατζακλής έχει δημιουργήσει όμορφα επικοδομητικά DVD με την Καινή Διαθήκη, με την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Όλα αυτά τα στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και θα ρωτήσετε πληροφορίες για να μπορέσει κάποιος επικοδομητικά να περνάει το ελεύθερο του χρόνο, να χαλαρώσει, να ξεφύγει λίγο και παράλληλα να είναι ενήμερος για ό,τι γίνεται και να έχει μια κριτική σκέψη στα γεγονότα, γιατί η εκπομπή μας τα χρόνια που έχει ζωής αυτό προσπαθεί να δώσει την αφορμή, το ερέθισμα να ερευνήσει ο σύγχρονος άνθρωπος και να ψάξει μόνος του να βρει απαντήσεις σε όλα τα μεγάλα προβλήματα. Λέγαμε, πατέρα Βασίλη, πριν από το τηλεοπτικό διάλειμμα, μιλούσαμε για τις εορτές, να συνεχίσουμε το δεκαημέρου και ποια είναι τα μεγάλα γεγονότα που πρέπει να βιώσουμε μέσα από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. 1η Ιανουαρίου έχουμε την περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, τον Άγιο Βασίλειο, τον Μεγάλο Βασίλειο, τον Μέγα Βασίλειο, την αρχή της ενιαυσίου περίοδου, δηλαδή του νέου έτους, 2 Ιανουαρίου τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, 4 Ιανουαρίου τον Αγίων 70 Αποστόλων και 6 Ιανουαρίου τα Θεοφάνεια. Σήμερα έτσι ήθελα να προσφέρω στην καρδιά σας μία μικρή ερμηνεία από τα κοντάκια 5 μεγάλων εορτών, αν προλάβουμε, ναι, από τα Χριστούγεννα, την περιτομή, τον Μέγα Βασίλειο, την αρχή της ενιαυσίου περίοδου και τα Θεοφάνεια. Πρώτα απ' όλα μας κάνει εντύπωση που ενώ η Παπαντή γίνεται 40 μέρες μετά, όπου ο Δίκαιος Σιμεών πήρε αγκαλιά τον Χριστό, βλέπουμε ότι εδώ η Εκκλησία υπερβαίνει τον χρόνο. Ενώ τα Θεοφάνεια έρχονται την 8η ημέρα, η Παπαντή. Ενώ τα Θεοφάνεια, ναι, η Παπαντή την 40η ημέρα, αλλά την γιορτάζεται, αλλά πότε έγινε, έγινε λίγο πριν. Κανονικά σε κανονικό χρόνο. Δηλαδή, η περιτομή έγινε την 8η ημέρα, η Παπαντή. Ναι, 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 έγινε την 8η ημέρα, μάλιστα. Ναι, ναι. Όμως τι γίνεται, η Εκκλησία μας πολύ σοφά υπερβαίνει τον κοσμικό χρόνο. Και τι ναι, κάνει, ενώ τα Θεοφάνεια έχουμε τη βάπτιση του Χριστού, ναι, ναι, όταν ήταν στην ηλικία των 30 ετών, γιορτάζουμε μαζί Χριστούγεννα, πολύ κοντά Χριστούγεννα και Θεοφάνεια, γιατί αρχικά οι πρώτοι χριστιανοί γιορτάζανε την ίδια μέρα Χριστούγεννα και Θεοφάνεια. Θεωρεί λοιπόν η Εκκλησία μας πολύ σημαντικούς αυτούς τους σταθμούς και τους βάζει πάλι πολύ πολύ κοντά. Αλλά επειδή μιλάμε για χρόνο, καλό είναι να πούμε μια συγκεκριμένη πρόταση του Αγίου Βασιλείου. Λέει λοιπόν στο περί του Αγίου Πνεύματος, στην περί του Αγίου Πνεύματος ομιλία του, χρόνος δε εστί το συμπαρεκτινόμενον τη συστάση του κόσμου διάστημα. Δηλαδή ότι ο χρόνος είναι το διάστημα το οποίο εκτείνεται, υπάρχει μαζί με τον κόσμο από την αρχή της δημιουργίας. Άρα λοιπόν ο χρόνος είναι ένας τρόπος, θα λέγαμε, υπάρξεως της κτιστής πραγματικότητας. Σε αντιπαράθεση που θα δούμε και στη συνέχεια με τον αιώνα, ο οποίος είναι τρόπος υπάρξεως της θείας πραγματικότητας. Ναι, δηλαδή, στη θεϊκή, με τον ίδιο στη θεϊκή πραγματικότητα, πάντερ Βασίλειο, δεν υπάρχει, είναι το άχρονο, έτσι, το συνεχές, ναι, 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 παρόν. Ακριβώς. Εμείς είμαστε εντός του χρόνου, ναι, ενώ οι Άγιοι και ο Θεός, ο θρόνος του Θεού και οι Άγιοι βρίσκονται, και οι Άγγελοι βρίσκονται, ναι,
σε ένα αιώνιο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θεού, ότι δεν αυτό είναι υπόκειται στον χρόνο. Έτσι, να ξέρουμε ότι και ο χρόνος είναι μια κτιστή τιμή, ας πούμε. Μια κτιστή... Σωστά. Ξέρετε, πριν που έχετε πατέρα Βασίλη, θέλω στο σημείο αυτό, γιατί πολλές φορές αιτείτε το ερώτημα να το αναλύσουμε και να μας πει την απάντηση και να πει ο κ. Τζακλής. Γιατί ο Χριστός, το θέμα της περιτομής, είπατε πριν για την περιτομή, γιατί ο Χριστός μπήκε στη δικασία της περιτομής? Πολλές φορές έχουμε ακούμε διάφορες απόψεις, εκδοχές, και επειδή έχετε ετοιμάσει την απάντηση, να δώσουμε λίγο την απάντηση, γιατί είναι ένα ερώτημα που πολλές φορές πολλοί άνθρωποι ρωτάνε και έχουν το έχουν σε απορία. Πείτε μας, Η πρώτη έτσι, απάντηση θεολογική είναι ότι για να μην λένε κάποιοι ότι δεν είχε αληθινή σάρκα. Ένα αυτό βέβαια. Δεύτερον, για να μην τον κατηγορούν ότι δεν τηρεί τον Μωσαϊκό νόμο. Ότι είναι αιρετικός. Ότι είναι αιρετικός. Ναι. Και για να δείξει ότι ήταν Εβραίος. Είχε σφραγίδα την περιτομή. Δεν ήταν αλόφιλος. Από εκεί και πέρα όμως. Καταργήθηκε μετά. Επειδή η περιτομή βγαίνει από το περιτέμενο που σημαίνει περικόπτο, ναι. Το βαθύτερο νόημα είναι ότι περικόπτει ο Χριστός τις αμαρτίες των ανθρώπων. Έτσι. Γι' αυτό και στο κοντάκιο της περιτομής, πηδάω τώρα τον Χριστουγέννη, λέει «Ο τον όλων Κύριος περιτομήν υπομένει και βρωτών τα πτέσματα ως αγαθός περιτέμνη. Δίδωση τη σωτηρίαν σήμερον κόσμο. Χέρι δε εν της υψίστης και ο του κτίστου ιεράρχης και φωσφόρος ο θείος μνήστης Χριστού Βασίλειος». Εδώ τώρα τι θέλω να επισημάνω, ότι να λοιπόν ο χρόνος, ο ενεστώτας, υπομένει, περιτέμνει, δίδωση χέρι, το σήμερον. Ο επιρηματικός προσδιορισμός χρόνου που μας δηλώνει ότι σήμερα εμείς οι χριστιανοί γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, την περιτομή, ο λειτουργικός χρόνος, γιατί για τον Θεό υπάρχει ένα διαρκές παρόν, θα λέγαμε, υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι στο τέλος του κοντακίου της περιτομής επισημαίνει ο υμνογράφος τη χαρά του Αγίου Βασιλείου. Από πού και ως πού. Ο Άγιος Βασίλειος που είναι 4ο αιώνα. Χαίρεται, λέει, για την περιτομή που είναι πρώτο αιώνα. Αλλά γιατί το κάνει αυτό, επειδή ο Άγιος Βασίλειος αναδρομικά έχει δώσει, έχει μεγάλη προσφορά, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Εκκλησία μας, από το διοικητικό κομμάτι, το πώς διοικούσε την Εκκλησία, το πώς οργάνωσε το μοναχισμό, το φιλανθρωπικό, το ποιμαντικό, το συγγραφικό. Και μάλιστα... Θα δούμε και στη συνέχεια, αν προλάβουμε και στο κοντάκιό του, ότι μέσα από τα δόγματά του διαφώτισε τους ανθρώπους στον δρόμο. Δεν έχει να κάνει απλώς και μόνο με την ορθόδοξη πίστη, εγκεφαλικά να μάθω πέντε πράγματα, αλλά έχει να κάνει και με το ήθος του ανθρώπου. Δόγμα και ήθος πάνε μαζί. Μάλιστα. Στο θέμα της περιτομής που είπατε. Ναι, για να κάνουμε λίγο διάλογο. Ναι. Στο θέμα της περιτομής δημιουργήθηκε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία ένα πρόβλημα. Δηλαδή, ο Πέτρος ήταν αντίθετος στο να σταματήσει η περιτομή. Ο Παύλος, αλλά είδε ένα όραμα ο Πέτρος εκ των υστέρων, είδε, λέει, ένα σεντόνι να κατεβαίνει από τον ουρανό και του είπε: Πέτρο, είχε όλα, λέει, μέσα όλα τα ζώα και τα. Γιατί ξέρετε, οι Ιουδαίοι τότε είχαν απαγορεύσει από τον νόμο του Μωυσή, απαγορεύσεις, να μην τρώνε βατράχους, να μην τρώνε, ξέρω εγώ, ζώα, λέει, που είχαν διπλό πέλμα κλπ. Δηλαδή είχαν πολλά ζώα που δεν τα τρώγανε, σκατζοχύρους κλπ. Εμείς τώρα είμαστε free, είμαστε ελεύθεροι. Σαν Ορθόδοξοι πλέον δεν υπάρχουν συγγνώμη, αυτοί οι περιορισμοί. Αλλά τότε υπήρχαν. Λοιπόν, και του έδωσε ο Θεός ένα όραμα, κύριε Φουντουλάκη, θα το ξέρετε εσείς βέβαια, αλλά το λέω έτσι χάρη της. Ναι, για πείτε μας το όραμα, Που μας ακούνε. Του έδωσε ένα όραμα, ένα σεντόνι που κατέβηκε με όλα τα ζώα του κόσμου. Και του είπε, σφάξε Πέτρο και φάγε. Λέει, όχι κύριε, λέει, δεν μπορώ να φάω τίποτα μολυσμένο εγώ, λέει, μόνο τρώμε αυτά που επιτρέπονται. Λέει, Πέτρο, σφάξε και φάγε. Δεύτερη φορά. Όχι, λέει, κύριε, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Τρίτη φορά, του λέει, κοίταξε, όσα αγίασα εγώ είναι αγιασμένα, λοιπόν, κλπ. Και εκείνη την ώρα έρχεται ο Κορνήλιος, που ήταν Ρωμαίος. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε η άποψη ότι μόνο οι Ιουδαίοι, ας πούμε, θα βρίσκονται εκεί πέρα, στον πυρήνα, ας πούμε, δεν θα βάλουν άλλους μέσα. Παρόλο που είχαν και ρητή εντολή από τον Χριστό μας, που τους είπε ότι μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Έτσι. Βαπτίζονται σε αυτούς. Και κηρύττονται στο Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Αλλά εν τούτης ο Πέτρος ακόμα, και επειδή ο περίγυρος ήταν έτσι, οπότε ήρθε ο Παύλος και συζητήσανε με τον Πέτρο και είδε ο Πέτρος τα πράγματα έτσι κλπ. Και εκείνοι που ήταν αρνητές στο να έρθουν οι εθνικοί, όπως τους έλεγαν, μέσα στο χριστιανισμό, οι αρνητές εκείνοι, είδανε τον Πέτρο και τον Παύλο να συμφωνούν σε αυτό το θέμα, ότι όλοι θα συμμετέχουμε στο Άγιο Ποτήριο. Και οι Εβραίοι και οι Έλληνες και οι Σκύθες και οι Κύπροι και οι Άραβες, όλοι όσοι ήταν και πιστεύανε στον Χριστό, έπρεπε να συμμετέχουν. Τότε λοιπόν διακόπτεται η περιτομή. Έχουμε την πρώτη
ας το πούμε έτσι, Οικουμενική Σύνοδο, Αποστολική Οικουμενική Σύνοδο. Ναι. Διότι η πρώτη σύνοδος κανονικά της Εκκλησίας γίνεται στη Νίκαια το 325. Ναι. Αλλά η τυπικά, ας πούμε, η πρώτη τυπικά Αποστολική Σύνοδος, δηλαδή που μαζεύτηκαν όλοι οι Απόστολοι μαζί και ψηφίσανε. Αυτή είναι η δημοκρατία που στερούμεθα σήμερα αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας. Να μαζευτούν όλοι οι άνθρωποι και να ψηφίσουν. Αυτό είναι το πιο σωστό και το πιο. Όχι να βάλουμε κάποιους και μετά να τους ψηφίσουμε, αλλά δίχως να βάλουμε κάποιους να ψηφίσουμε. Καταλάβατε πώς είναι. Ναι, βέβαια. Τι, πατέρα Βασίλη, ναι, θέλατε για το κοντάκι κάτι να πείτε. Ναι, ναι, είπα το. Έτσι, με αφορμή τα λόγια σας, όντως η Εκκλησία μας πολύ σοφά στη συνέχεια την περιτομή, την αντικαθιστά με την βάπτιση. Αλλά θα αναφερθώ και σε αυτές τις διατάξεις που είχαν οι Εβραίοι, όπως είπατε, για τα ζώα κτλ. Ναι, ναι, ναι. Λέω Μέγας Αθανάσιος το εξής εξαίρετο, έτσι, πολύ εντυπωσιακό, ότι ο Θεός έδωσε το Σάββατο όχι για την αργία, αλλά για να γνωρίζουν οι Εβραίοι την τελείωση της κτήσεως. Το σταμάτημα δηλαδή της φθοράς του θανάτου των αμαρτιών. Γιατί την 7η μέρα. Εγώ είναι του Χριστού η 7η μέρα. Ακριβώς. Και γι' αυτό λέει, ήθελε ο Θεός να γνωρίζουν οι άνθρωποι το τέλος της δημιουργίας για να αναζητούν την αρχή κάποιας άλλης. Τέλος της πρώτης κτήσεως ήταν το Σάββατο, αρχή της Δευτέρας σε Κυριακή. Και έτσι λοιπόν γι' αυτό την 8η μέρα. Όλα έχουν ένα νόημα βαθύτερο. Η Καινή Διαθήκη ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό η περιτομή σήμαινε αναγέννηση. Έβγαζε δηλαδή ο άνθρωπος αυτό που γίνεται στη βάπτιση σήμερα. Έβγαζε ο άνθρωπος τον παλαιό του εαυτό, τον άνθρωπο της αμαρτίας, για να ντυθεί τον θεάνθρωπο, τον Χριστό. Δεν ξέρω τώρα αν μπορώ να περάσω στο κοντάκι του Αγίου Βασιλείου. Μια που πείτε το κύριο κοντάκι. Η περιτομή λέει για η Εκκλησία μας, για το. Στο κοντάκι του Αγίου Βασιλείου, όφθης βάσης άσυστος τη Εκκλησία, νέμων πάσαν άσυλον την κυριότητα βρωτής, επισφραγίζον σεις δόγμασιν ουρανοφάντορ Βασίλειε Όσιε. Πολύ πολύ σύντομα βλέπουμε αυτό το όφθης, ένας παθητικός αόριστος του οράου με ορώμε, που είναι οριστική έγκληση, δεν σημαίνει απλά φαίνομαι, αλλά διακρίνομαι. Βάσης από το βένο, άρα έχει και την έννοια της πορείας, της ασάλευτης πορείας, της σταθερής πορείας, αλλά και του ακλονίτου γερού αταραντάκτου εδάφους, όφθης βάσης άσυστος, άσυλον, είναι επίθετο δικατάληκτο, ο ή άσυλος το άσυλον, που σημαίνει από το σιλάο, βγαίνει από το ρήμα σιλάο, που σημαίνει αφαιρώ όπλα, λέει λατώ, διαρπάζω, εξαπατώ, που σημαίνει λοιπόν ο μη συλληφής, ο αυλαβής, ο σώος, ο ασφαλής, το σφραγίζω, που το περνάμε πολύ έτσι απαρατήρητα, που σημαίνει επικυρώνω, επιβεβαιώνω, αλλά και προσδιορίζω. Και ουρανοφάντορ. Και κλείνω, σφραγίζω, κλείνω. Έτσι. Και ουρανοφάντορ, που είναι σύνθετη λέξη, ουρανός και φαίνω, ότι δηλαδή ο Μέγας Βασίλειος μας αποκαλύπτει την χάρη του ουρανού, δηλαδή όλες τις Αγίες Τριάδος. Mm-hmm. Οπότε, έτσι, αν κάναμε μία μετάφραση, θα λέγαμε διακρίθηκες ως η Βασίλειε, ως η ακλόνητη πορεία, το ασάλευτο έδαφος της Ορθοδόξου πίστεως της Εκκλησίας μας, ως αυτός που αποκαλύπτει όλη τη χάρη του Τριαδικού Θεού, μοιράζοντας, δωρίζοντας, χαρίζοντας σε όλους δίκαια την ασφάλεια, την σιγουριά, την βεβαιότητα της σωτηρίας, επικυρώνοντας και προσδιορίζοντας τους κοινούς θνητούς δια των δογμάτων, την αλήθεια, το μόνο αληθινό Θεό, τον Χριστό. Ποιος από εμάς σήμερα κάνει προσευχή, λέμε κρίση, κρίση, τι πάθαμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του, αλλά το λέμε έτσι, πολύ στον ντούκου θα λέγαμε. Θα αναγκαστούμε τώρα. Ποιος από εμάς σήμερα πέφτει στα γόνατα, να κλάψει και να επικαλεστεί Αγίους και να πει Άγιοι μου, βάλτε το χέρι σας, αλλά και εγώ όμως να πάω στην Εκκλησία, να εξομολογηθώ, να κοινωνήσω, να κάνω το ελάχιστο που μπορώ να κάνω στη σχέση μου με τον Θεό. Ξέρετε, όταν πέφτει το αεροπλάνο, λέει, όταν πέφτει το αεροπλάνο, δεν υπάρχει εκείνη τη στιγμή κανείς άθεος. Ναι. Λοιπόν, τώρα που βλέπουμε ότι το αεροπλάνο έτσι αρχίζει και ζαλίζεται, κάνει ζάλους, πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες θα πέσουμε στα γόνατα και θα παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας λυτρώσει. Διότι Χριστός και ψυχή μας χρειάζεται. Αυτά δεν πρέπει να τα παραχωρήσουμε σε κανέναν. Οι φόροι θα μπουν. Το ένα θα μπει, το άλλο θα μπει. Αυτά όμως πρέπει να είμαστε ανυποχώρητοι. Και έχουμε και τη διαβεβαίωση, πατέρα Βασίλειε, από τον Κύριό μας, που λέει: ζητήστε τα μεγάλα, τα απαραίτητα, τη σωτηρία της ψυχής σας και τα άλλα θα σας τα δώσω, θα σας τα παραχωρήσω. Έτσι. Αυτό γιατί δεν το καταλαβαίνουμε εμείς. Να ζητήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας και θα βελτιωθούμε και οικονομικά και σε όλες τις περιπτώσεις αυτές. Κύριε Τζακλή, σε όλα αυτά που ακούσαμε, στα γεγονότα που γνωρίζουμε, τα έχουμε αναλύσει μέσα από αυτήν την εκπομπή, τι θέλετε να σχολιάσετε, ποιο είναι το γεγονός, τα γεγονότα που γενικότερα σφαιρικά ακούμε μέσα σε εορτές του δεκαημέρου, σε ποιο σημείο θέλετε να σταθείτε εσείς περισσότερο και κάτι που πιστεύετε ότι μπορεί να μείνει
Και όπως είπατε, όπως είπε και ο πατήρ Βασίλειος πριν, ότι για την αξιοποίηση του χρόνου μίλησε, για τη μετάνοια, τον καθαρισμό της ψυχής. Μια διαδικασία που πρέπει να κάνει ο σύγχρονος άνθρωπος για να επανορθώσει τις σχέσεις προς τον Θεό και τις σχέσεις με τον συνάνθρωπο. Γιατί όλα έχουν διαταραχθεί, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, έχει διαταραχθεί η σχέση με τον συνάνθρωπο έτσι. Και η σχέση με τον Θεό. Και μάλιστα στην αρχή μιλήσαμε. Καταλήγοντας αμέσως στο λόγο, ότι μιλήσαμε στην αρχή αυτής της εκπομπής γενικότερα για την φιλανθρωπική δραστηριότητα της εστίας των ματαιρικών μελετών που είναι γραμματέας ο πατήρ Βασίλειος, γιατί όλοι γνωρίζουμε και όλοι ενθυμούμαστε το λόγο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού που μίλησε στους μαθητές του και είπε ότι δεν ήρθατε να με επισκεφτείτε, δεν ήρθατε να μου δώσετε όταν είχατε ανάγκη, όταν είχα ανάγκη, όταν ήμουν φτωχός, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, σίγουρα εμείς σαν εκπομπή εδώ πέρα προσπαθούμε να δώσουμε γνώσεις, να απαντήσουμε στα ερωτήματα, αλλά παράλληλα όμως να δούμε και το πρακτικό μέρος της ανθρώπινης υπάρξεως, που είναι η ύλη, που είναι και οι οικονομικές ανάγκες, για να δούμε ότι θα πρέπει μέσα από τη φιλανθρωπία, μέσα από την επανόρθωση της αγάπης με τον συνάνθρωπο, να δούμε απέναντι στον συνάνθρωπο και τον ίδιο τον Θεό. Πρώτη, να σας πω, σαν πρώτη σκέψη που έκανα, κύριε Φουντουλάκη, την ώρα που με ρωτήσατε αυτό, είναι η εξής. Ότι ο ορθόδοξος άνθρωπος είναι και άνθρωπος λιτός, της λιτότητος. Δηλαδή, μπορεί και οικονομεί καλά τα υλικά αγαθά, τα εκτιμάει περισσότερο τα υλικά του Θεού. Δεν είναι σπάταλος. Δεν θα ξεχάσουμε πολλές φορές που πηγαίναμε σε κάποιες εκδρομές και λοιπά, να βλέπουμε τραπέζια, τα οποία ήταν, φεύγανε οι άνθρωποι που τρώγανε και αφήναν τα τραπέζια γεμάτα τρόφιμα. Τα οποία δεν ξέραμε αυτά τα τρόφιμα, θα τα πετάξουν στους χείρους, θα πάνε, θα τα πετάξουν στη θάλασσα, δεν ξέραμε τι θα γίνουν αυτά τα τρόφιμα. Αυτό το φαινόμενο τώρα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να δούμε ότι όλα αυτά τα αγαθά του Θεού πρέπει να τα χειριζόμαστε καλά. Δεν μπορούμε να πετάμε πράγματα τα οποία έχουν αξία θρεπτική για άλλους. Άλλοι να πεινάνε και άλλοι να πετάνε. Λοιπόν, μία άποψη είναι αυτή. Αλλά εκείνο που έχει σημασία για να μου είπατε το σημαντικότερο που μπορεί να σημαντώσει είναι η καθαρή καρδιά. Ο άνθρωπος να καθαρίσει τον εσωτερικό του κόσμο. Να μην είναι πλέον πονηρός. Να μην κοιτάει το κακό του άλλου. Να αγαπάει τον συνάνθρωπό του. Να αγαπάει τη ζωή. Να αγαπάει το Θεό. Αρχίζοντας να αγαπάει το Θεό, αρχίζει και καθαρίζει λίγο-λίγο η ψυχή του μέσα. Καθαρίζει ο χώρος της ψυχής του για να μπει το φως του Θεού. Διότι, κοιτάξτε, ο Θεός είναι ένας ήλιος, ας υποθέσουμε. Εάν εγώ κρατάω κλειστά τα παράθυρά μου, δεν θα μπει τίποτα μέσα. Και ποιος θα φταίει? Δεν θα φταίει ο ήλιος που είναι απ' έξω και φταίει. Ο ήλιος μου λέει: έλα έξω. Έλα έξω να πάρεις όσο φως θέλεις. Άπλετο για όλους, για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι ο καθαρισμός της καρδιάς, για να έρθει ο φωτισμός του νου και να μην κάνουμε ενέργειες τέτοιες όπως κάναμε τα τελευταία χρόνια αυτά, τα οποία ήταν ενέργειες άσκοπες, βλαβερές για το έθνος μας, για την παιδεία μας, για όλα αυτά που μας ανέφερε πολύ σοφά ο πατέρας Βασίλειος προηγουμένως, τα οποία θέλουν διόρθωση και τώρα κοιτάμε να διορθώσουμε το ένα και στραβώνει το άλλο. Πρέπει να κάτσουμε κάτω και να κάνουμε παιδεία, να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την υπέροχη ελληνική γλώσσα στους ανθρώπους και μέσω των Ελλήνων. Γιατί σήμερα δεν υπάρχει, υπάρχει μια διαφάνεια μέσω του ίντερνετ κλπ. Αυτή την εκπομπή τώρα την παρακολουθούν στην Αμερική. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι από την Αμερική εκεί πέρα κάτι να πάρουν από αυτή την εκπομπή που κάνουμε εδώ. Ναι, κύριε Τσακρή, θα περάσουμε στο τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής και βεβαίως, θα επανέλθουμε με τη συνέχεια της εκπομπής σε λίγο. Πέντε βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους τηλεθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Θεραπευτήριο της φύσης, οροπός. Πρόληψη φυσική, θεραπεία ασθενειών. Ψήξη, θέρμανση, απογειοθερμία. Διαμονή σε δωμάτια εντός δάσους με μαγευτική θέα βουνού θάλασσας.
25 ευρώ το δωμάτιο. Γνωρίστε μας, σώστε την υγεία σας και την ζωή σας. Τηλέφωνα 22 950 90.000. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την ζωντανή εκπομπή. Μιλούμε σήμερα μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, και με τον πατέρα Βασίλειο Κοκολάκη, εφημέριο του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού Χολαργού, καθηγητή θεολογίας, πτυχιούχου της Φιλοσοφικής Σχολής και επίσης εκπαιδευτικό για το θέμα του δεκαημέρου, τις εορτές. Αναλύουμε για τον σχέση του καθημερινού ανθρώπου με τον χρόνο. Όλα αυτά βλέπουμε. Τώρα υπάρχουν κάποιες γραμμές που θέλουν να βγουν στον τηλεοπτικό αέρα. Πολύ σύντομα θα παρακαλέσουμε τους φίλους και ενδεικτικά θα βγάλουμε κανένα δύο γραμμές, γιατί δεν προλαβαίνουμε, ο χρόνος τρέχει πολύ γρήγορα. Και κλείνοντας την εισήγησή μου, επίσης για όποιον ενδιαφέρεται να γνωρίσει, να δει τη συγγραφική δραστηριότητα του κυρίου Ατζακλή και τη δική μου, μπορεί να ρωτήσει τώρα πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να μπορέσει να γνωρίσει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα από τα 5 βιβλία από τα οποία εγώ έχω γράψει και μιλούν για τη σχέση της φιλοσοφίας και της πατερικής θεολογίας. Πατέρα Βασίλη, μας λέγατε να δούμε για τη γέννηση του Χριστού κάποια πράγματα. Έτσι, γιατί επειδή είπαμε και στην αρχή το δεκαήμερο και ο χρόνος είναι το θέμα μας, και είπαμε ότι ξεκινάμε από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Θεοφάνεια. Ναι. Και τα Χριστούγεννα, να πούμε έτσι πολύ πολύ επιγραμματικά, το κοντάκιο των Χριστούγεννων, η Παρθένος σήμερον των υπερούσιων τίκτη και η γη των σπήλαιων το απροσίτο προσάγει, άνω τελεία. Άγγελοι μεταποιημένων δοξολογούσι, άνω τελεία. Μάγοι δε μετά αστέρος όδη πορούσι, άνω τελεία. Διημάς γαρ εγεννήθη πεδίο νέων, ο προαιώνων Θεός. Πάλι εδώ πέρα βλέπουμε τον υμνογράφο να χρησιμοποιεί χρόνο ενεστώτα, τίκτη προσάγει, δοξολογούσι, όδη πορούσι, για να δείξει το λειτουργικό λεγόμενο χρόνο, ότι σήμερα ζούμε το γεγονός, και το χρονικό επίρρημα πάλι το σήμερα. Θέλει ένας φίλος πάνω σε αυτό που λέτε να μας πει την άποψή του. Ναι, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Σας ακούμε. Καλή χρονιά. Χαίρετε. Επιτρέψτε μου, στον απόϊχο της μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων, δύο στοχασμούς να απαγγείλω. Αφήστε τις καμπάνες να φυπνήσουν καρδιές σκοτισμένες, ταραγμένες και απελπισμένες. Φωνή σάλπιγγας αναλάβετε ποιμένες. Παραμερίστε πορείες διαμαρτυρίας, δικαιωμάτων και νομίμων αξιώσεων. Σε ασφαλή πορεία, σαν εκείνη χιλιάδες τώρα χρόνια, καλεί ο Θείος Λόγος τον άνθρωπο, τον νυχτωμένο αυτόν οδηπόρο, μέσα στην καταχνιά, σαν εκείνη που ακολούθησαν οι μάγοι της Ανατολής. Αρχή χαράς η φάτνη των αλόγων, που εκεί γεννήθηκε ο Λόγος, η Σοφία. Μια θέση στην καρδιά μας ζητάει ο Χριστός να κατοικήσει. Εφτάχλιστες πόρτες για σένα, Κύριε. Με αυτάρκεια περισσή ντύσαμε το είναι μας και αποφανθήκαμε η μωρή. Δεν θα σε πούμε πια πατέρα. Μόλις θες ακόμη, επαρκείς σε χρήμα, δυος και γνώση. Σήμερα βαριά πληγωμένη στο ζόφο της άφατης μελαγχολίας μας. Αλήθεια, ποιος νοιάζεται για ένα ελάφι που καταραίει από τη δίψα, για ένα έρμο ηλιοτρόπιο, καθώς αυτό δεν έχει που να στραφεί. Να είχαμε μια-δυο σταγόνες μέλι να γλυκάνει τις πικρεμένες μας καρδιές. Δέησε εκ βαθέων, ένα χέρι να μας τραβήξει να γίνουμε μικρό άχυρο στο χόρτινο στρώμα σου, Χριστέ. Να κατανοήσουμε τη Θεία σου γέννηση όχι ως βιολογικό γεγονός, αλλά είσοδο του Θεού στη ζωή μας. Έτσι. Να μας εμπνέει και να μας οδηγεί. Θείο μεγαλείο, βγάλε μας από την ανθρώπινη αντιότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πατέ Βασίλη, ναι, λέγατε για την ανάλυση. Έτσι λοιπόν, με αυτό το ποιητικό λόγο, βοηθάτε κι εσείς να συνεχίσουμε. Λέει ο Άγιος Σιμών ο Νέος ο Θεολόγος, επειδή λένε κάποιοι, ναι, και τι φταίμε εμείς για την παρακοή των πρωτοπλάστων που την πληρώνουμε και αμαρτάνουμε και τώρα θα έρθει ο Χριστός να μας σώσει, και κάπως ας πούμε το λένε άλλοι σοβαρά, με καλή προαίρεση, άλλοι ζουν ο μπάροντας, όλο αυτό. Ναι. Λέει λοιπόν ο Άγιος Σιμών ο Νέος ο Θεολόγος το εξής,
ότι στο ιστορικό πρόσωπο του Αδάμ, το τονίζω αυτό γιατί κάποιοι λένε ότι ο Αδάμ συμβολίζει και δεν υπάρχει σαν ιστορικό πρόσωπο, λέει λοιπόν ότι στο ιστορικό πρόσωπο του Αδάμ εκπροσωπείται ο καθένας από εμάς. Έκαστος εξ ημών εναντιώνεται στο Θεό, δεν εκτελεί τις εντολές του, αλλά και τι άλλο λέει, ότι γίνεται φθαρτός και θνητός ο κάθε άνθρωπος εξαιτίας της μετοχής του στην ανθρώπινη μεταπτωτική φύση του πρωτοπλάστου, από το σπέρμα του οποίου και προήλθε ο κάθε άνθρωπος. Χωρίς όμως αυτό να είναι δέσμευση να γίνουμε άγιοι, χωρίς να ακυρώνει τη δυνατότητα στον κάθε άνθρωπο να μεταμορφωθεί, να αναγεννηθεί δια του βαπτίσματος, επανέρχομαι τώρα και στην, σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, και να μετέχει έτσι στην αυθαρσία και την αθανασία του Χριστού. Τότε ο Θεός θα ήταν. Πάνω σε αυτό έχουμε ακόμα φίλου. Ναι, καλησπέρα, σας ακούμε, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για μια φορά την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να μιλήσω με βάση αυτό το οποίο υπόθηκε τελευταία. Το περίοδο της σήμερα πάλι άνοιξε συζήτηση για το θέμα του μεταπτωτικού αδαμίου ανθρώπου. Ναι. Και τα αποτελέσματα της πτώσεως από τον παράδεισο. Υπήρξε λοιπόν κάποιος κύριος, κάποιο τυπογραφείο που μου έλεγε: μα είναι δυνατόν, πάτερ μου, να μου λέτε ότι υπήρξε προφορικό αμάρτημα? Και εκείνη τη στιγμή του απάντησα με τα ίδια ακριβώς λόγια που είχα ακούσει από ένα εφημέριο. Σε μια ενορία που είχα εκκλησιαστική, είχε πει το εξής εκπληκτικό. Παρατηρήστε ένα παιδί την ώρα που κάνει μια σκανδαλιά, μια παρατυπία. Και δείτε την αντίδρασή του όταν δεχτεί τον έλεγχο είτε του πατέρα είτε της μητέρας. Και του έκανε ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Το θέσα. Έχετε δει ποτέ κάποιον πατέρα, κάποια μητέρα να ελέγχει το παιδί όταν έχει κάνει κάποια σκανδαλιά? Τις δικαιολογίες. Μου λέει, ποια είναι η αντίδρασή του? Λέει, πολλές αντιδράσεις. Όχι, λέω, είναι μια πάρα πολύ χαρακτηριστική. Μου λέει, ποια είναι? Δικαιολογείται, του λέω, αγαπητέ μου. Όπως ακριβώς είπε και ο Αδάμ. Τι είπε ο Αδάμ? Δεν φταίω εγώ. Η γυναίκα που μου έδωσε, Θεέ μου, δεν είναι καλή. Δηλαδή, ο Θεός έφτιαξε κάτι σκάρτο. Η Εύα, απ' την άλλη, το άρχισε το φίδι. Δεν φταίω εγώ. Ο Σατανάς με παρέσυρε. Αυτή λοιπόν είναι η συμπεριφορά. Η Αδάμη έχει κληρονομηθεί και αποτελεί το χαρακτηριστικό κύριο γνώρισμα που αποδεικνύει ότι και παράδεισος υπήρξε και οι πρωτόπλες ήταν μέσα. Βέβαια. Και πέσαμε και μεταφέρει ο καθένας από εμάς αυτή τη συμπεριφορά. Αν έλεγε ο Αδάμ συγγνώμη στο Θεό, ήμαρτον. Ήμαρτον. Έτσι ακριβώς. Και τον παραδεχόταν, θα ήταν άλλη πορεία της ανθρωπότητας. Έτσι ακριβώς. Όμως ξέρετε τι γίνεται τώρα. Συμβαίνει το εξής, ότι κάποιος λέει, δεν ξέρω, μην κρατάμε τη γραμμή άδικα. Όχι, να είστε καλά, γιατί. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Λέει ότι κάποιος γέροντας λέει: έκανε πάρα πολύ κρύο και βγήκε έξω να μαζέψει ξυλάκια. Θα σου το πω γρήγορα, είναι μεγάλη ιστορία. Γιατί έχουμε τρία λεπτά, με ενημερώνουν. Έχουμε τρία λεπτά. Θα σα την πω την ιστορία. Πολύ γρήγορα, ναι. Όταν πάγωσαν τα χέρια του γέρο από αυτά, λέει: αύρε, Αδάμ, τι μας έκανες. Εκείνη την ώρα εμφανίζεται ένας υπέας με ένα άλογο, πρίγκιπας. Λέει: τι κάνεις εδώ, γέροντα? Λέει: να, έτσι δεν βλέπεις? Λέει: τη μοίρα μου, λέει. Να, εδώ, λέει, έχω παγώσει, να πούμε κλπ. Λέει: καλά, θα σου δώσω εγώ ένα σπίτι, λέει, να κάθεσαι με τη γυναίκα σου. Εντάξει, λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, να σου φιλήσω τα χέρια. Όχι, λέει, δεν χρειάζεται τίποτα, θα το δώσω το σπίτι και όχι μόνο αυτό, θα σου δώσω και υπηρέτες. Παίρνει το σπίτι, παίρνει τους υπηρέτες, μπαίνει μέσα ο γέροντας, του λέει ο άρχοντας αυτός, του λέει: κοίταξε να δεις, έχω ένα κουτάκι εκεί στο παράθυρο κοντά στην κουζίνα, αυτό δεν θέλω να το ανοίξει με τίποτα. Αν το ανοίξει αυτό, θα φύγει από το σπίτι, από τον πύργο αυτό που σου δίνω. Πέρασε μια εβδομάδα, δεν το κάνει αυτό. Αρχίζει τώρα η γριά και του λέει, α πούμε, βρε γέρο, λέει, αυτό το κουτάκι, τι να έχει εκεί μέσα? Λέει, παπά, λέει, δεν άκουσε τίποτα, άνθρωπος, λέει, το κουτάκι θα κοιτάμε τώρα. Τρίτη φορά, τέταρτη φορά, πέρασε ένα μήνα, πέρασε δύο μήνε. Άπα, πάω ο γέρο ανέδωτο. Τρεις μήνες, τέσσερις μήνες, σε μια μέρα λοιπόν, λέω ο γέρο: ναι, ρε παιδί μου, τι να έχει αυτό το κουτάκι εκεί μέσα, λέει. Θα πάω να το ανοίξω, λέει. Ανεβαίνει στην καρέκλα, ανοίγει το κουτάκι και βγαίνει ένα πουλί μέσα από το κουτάκι αυτό και φεύγει. Εκείνη την ώρα χτυπάει και η πόρτα. Όχι, λέει, τι γίνεται τώρα? Μπαίνει ο άρχοντα μέσα, του λέει: κοίταξε να δει, σα είπα να μην το πειράξει αυτό το κουτάκι. Εσεί το ανοίξατε και τώρα πρέπει να φύγετε. Πάρτε τα μπογαλάκια σα λοιπόν και φύγετε. Λοιπόν, την ώρα που φεύγανε εκεί κλαίγοντας, γυρίζει ο άρχοντας και του λέει: ο Αδάμ σου έφταιγε τώρα σένα, ναι. Έχουμε πολύ λίγα λεπτά, τρία λεπτά. Δηλαδή, μόνο, πρέπει να... Έχουμε κληρονομήσει εμείς την πεπτοκία κατάσταση και δεν μας φταίει πια ο Αδάμ, είμαστε οι ίδιοι εμείς τώρα. Πρέπει να ξαναγίνει κάποια άλλη εκπομπή, γιατί δεν προλαβαίνουμε, είναι πολλά αυτά που πρέπει να πούμε. Και τελικά μην ξεχνάμε ότι τελικά σωθήκανε. Και ο Αδάμ και η Εύα. Να το λέμε κι αυτό. Τελικά σωθήκανε. Ποιο είναι το μήνυμα, πατέρα Βασίλη, ποιο είναι το μήνυμα που έχετε να δώσετε για να αξιοποιήσετε του χρόνου, γιατί δεν έχουμε πολλά λεπτά. Ναι. Σαν συμπέρασμα που έχει άμεση σχέση με την περιτομή που λέγαμε πριν. Φτάνουμε στα Θεοφάνεια, επεφάνει σήμερον τη οικουμένη και το φως σου, Κύριε, σημειώθηκε μας. Εν επιγνώση υμνούντασε, ήλθε σε φάνη στο φως των απρόσιτων. Πλέον δηλαδή εδώ πέρα έχουμε την βάπτιση του Χριστού, η οποία έχει άμεση σχέση με εμάς. Πάλι επικρατεί το σήμερον, μας παραπέμπει στο λειτουργικό χρόνο. Και αυτό θέλω να πω έτσι σαν κατακλείδα. Λέει ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας ότι η Εκκλησία φανερώνεται, σημαίνεται, με αλφαγιώτα το τε,
μέσα στα Άγια Μυστήρια, όχι σαν μέσα σε σύμβολα, αλλά όπως μέσα στην καρδιά, τα μέλη και όπως την ρίζα του φυτού ή κλάδι. Γιατί λένε πολλοί ότι εντάξει, βαπτιστήκαμε, και τι έγινε, λίγο νεράκι ήτανε, πλίτσι-πλίτσι κάναμε, αυτό ήταν, όπως λένε και στα μωράκια. Ή πάμε και κοινωνάμε, τι είναι αυτό, ψωμάκι και κρασάκι. Αν δεν είναι έτσι. Όταν κοινωνάμε, κακώς είναι, το σώμα. Αυτά, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, όπως και κακώς κάποιοι λένε στα βεδάκια τα μικρά, αλλά κρασάκι είναι να πεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι σώμα και αίμα Χριστού. Δεν συμβολίζει. Έτσι, αυτό έτσι. Λοιπόν. Θα το δει η ευκαιρία και να τα ξαναπούμε. Η κυρία Τσακλή και εσείς, λοιπόν, ένα λόγο. Μια ευλογημένη χρονιά. Να είστε καλά. Να έχουμε μια χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους, από το Θεό ευλογημένα. Και το 2012 να είναι καλύτερο, ευτυχέστερο, με περισσότερο Χριστό και ψυχή. Έτσι, περισσότερο Χριστό και ψυχή. Και να δώσουμε και ένα μήνυμα ευχάριστο. Η Ελλάδα προφητεύεται ότι θα ζήσει μέχρι το τέλος των αιώνων. Και θα ζήσει η Ελλάδα γιατί το θέλει ο Θεός. Όχι επειδή το θέλει κάποια Ευρώπη ή κάποιοι εχθροί της κλπ. Βεβαίως, αυτό που πρέπει να πω, γιατί πάντα ο τηλεοπτικός χρόνος, λέμε πατέρα Βασίλη και κυρία Τσακλή, είναι πολύ μικρός, ότι υπάρχει δυνατότητα και τα τηλέφωνά σας υπάρχουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και του πατρός Βασιλείου και του κυρίου Ατζακλή. Έχει μια σημαντική συγγραφική δραστηριότητα, έχει δημιουργήσει DVD, οπότε μπορεί κάποιος να πάρει τώρα τηλέφωνο, διότι και ο πατήρ Βασίλειος μέσα από την μη κυβερνητική οργάνωση Εστία Πατερικών Μελετών δραστηριοποιείται η εστία αυτή σε φιλανθρωπικό έργο. Όλα αυτά μπορεί κάποιος να τα γνωρίσει, τα παρουσιάσουμε, τα ξαναπαρουσιάσουμε στις επόμενες εκπομπές. Μπορεί να ρωτήσει τώρα πληροφορίες και επίσης κλείνοντας, θέλουμε να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά. Καλή χρονιά σε όλους τους φίλους. Και περισσότερη εκκλησία. Στα καλά και σας, πατέρα Βασίλη και κυρία Τσακλή. Στα δύο μέρες που γιούρα. Κλείνοντας, επίσης για όποιον ενδιαφέρει να ερευνήσει, να αναζητήσει, να ψάξει, μπορεί να μάθει πληροφορίες για το συγγραφικό μου έργο, για τις διαλέξεις που συνεχώς δίδω σε μεγάλες αίθουσες, στο Δημαρχείο και όλα αυτά θα τα παρουσιάσουμε και στην πορεία. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Αλήθεια με αριθμούς. Απάντηση σε αυτούς που συκοφαντούν το Alter. Το Alter υπήρξε το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό κατάστημα στη χώρα.